Στο μικροσκόπιο της Ελλάς μπαίνουν οι συνθήκες της τραγωδίας με το τρίχρονο αγοράκι, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του την περασμένη Δευτέρα μέσα στην πισίνα της βίλας όπου βρισκόταν με την οικογένειά του. Το παιδί κατέληξε έπειτα από μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή και η Στέλλα Μαχιουδάκη θα μας πει περισσότερα. Σ' ακούμε, Στέλλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατέρινα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αστυνομική έρευνα για αυτή την απίστευτη τραγωδία που σημειώθηκε σε βίλα στην περιοχή Κεραμέ, στο νότο του Ρεθύμνου, του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Θα πούμε ότι αυτή την ώρα η αστυνομία εξακολουθεί να προσπαθεί, να επιχειρεί να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό το αγοράκι από τη Γερμανία, τριών μόλις ετών, βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και δυστυχώς έχασε το βράδυ της Παρασκευής τη δύσκολη μάχη που έδινε για τη ζωή του. Οι καταθέσεις κλειδί που ουσιαστικά ρίχνουν φως στην υπόθεση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε είναι αυτές των γονέων. Οι πληροφορίες λένε ότι οι γονείς κατέθεσαν στους αστυνομικούς στο Ηράκλειο, βρισκόμενοι στο Ηράκλειο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι άνθρωποι συντετριμένοι, αυτό που είπαν ήταν ότι ο πατέρας ήταν εκείνος που πρόσεχε το παιδί. Όταν όμως ξαφνικά αποχώρησε από το σημείο που ήταν η πισίνα με σκοπό να πάει στην τουαλέτα και η μητέρα του βρισκόταν σε άλλο σημείο της βίλας, έμειναν τα δύο μικρότερα αδερφάκια του ηλικίας 10 και 12 ετών, ανήλικα και αυτά για να το προσέχουν. Όμως φαίνεται ότι ο μικρός ξέφυγε της προσοχής και των δύο αδελφών με αποτέλεσμα να βρεθεί στη βυσίνα λίγο αργότερα από τον πατέρα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Σας θυμίζω ότι άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προσπάθησε να το επαναφέρει, το κατάφερε για λίγο, διασωληνώθηκε το παιδί, έφτασε στη μονάδα παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στη ΜΕΘ παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Όπως προανέφερε, έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς όμως φαίνεται πως είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος σε ό,τι αφορά το οξυγόνο που έπρεπε να διοχετευθεί στον εγκέφαλο του παιδιού. Προκλήθηκαν σοβαρές βλάβες με αποτέλεσμα να καταλήξει. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι οι γονείς του παραμένουν ακόμα στην Κρήτη, παραμένουν στο Ηράκλειο, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική εξέταση στο άψυχο σώμα του μωρού, του παιδιού. Και μάλιστα αύριο αναμένεται η δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου να υποβληθεί στον εισαγγελέα. Θα πρέπει μόνο να πω κλείνοντας, σε ό,τι αφορά, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν ευθύνες σε ό,τι αφορά και τους ιδιοκτήτες της βίλας, να πούμε ότι από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι η συγκεκριμένη βίλα ανήκει σε ένα Βρετανό, ο οποίος είχε επενδύσει στο νότο του Ρεθύμνου, είχε αγοράσει το συγκεκριμένο χώρο. Είχε ανεβάσει την ενοικίαση της συγκεκριμένης βίλας στην πλατφόρμα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Airbnb. Από εκεί ο πατέρας από τη Γερμανία την ενοικίασε για το διάστημα που ήθελε με την οικογένειά του να περάσει τις διακοπές. Με αποτέλεσμα, αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την έρευνα, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της βίλας δεν γνωρίζει ή τουλάχιστον δεν γνώριζε μέχρι και πριν από λίγο τι ακριβώς είχε συμβεί.